όλους όσους μας θυμάται με την παρουσία σας στην Κοπή Βασιλόπιθα, στο συλλόγο μας, του συλλόγου φίλων Αγίου Όρους και Ρώμανων Φλόρινας. Μετά από 2 χρόνια που είχαμε την πανδημία, δεν είχαμε κάνει καμία Κοπή Βασιλόπιθας, απλώς εμείς σαν τέτοια συμμαχόμαστε μόνοι μας λόγω των μέτρων. Σήμερα είμαστε πολύ ευτυχισμένοι, εκ μέρους του Δέλτα Σίγμα σας υποδέχομαι και σας καλημερίζω και ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ και να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας και να σας ευχηθώ από πάθος καρδιάς καλή χρονιά με υγεία σε όλους σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους επίσημους προσκεκλημένους που δέχτηκαν την πρότασή μας και είναι μαζί μας, τον κύριο Γιάννη Αντωνιάδη, βουλευτή του νομού μας, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον δήμαρχό μας, τον Βασίλη τον Γιαννάκη, τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Τζαγμάκη Πανεγότη, τον πρόεδρο του νομού Φλόρινας, τον κύριο Ρόζο Κωνσταντίνο, τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας, τον κύριο Τάσκα Αθανάσιο, τον φίλο του συλλόγου που πάντα είναι κοντά μας, τον κύριο Σταύρο Παπασοκυρίου, τον πρόεδρο του νοσοκομείου Αρχιποδοσάκη του Ερμαΐδας, τους δύο πατέρες, τον πατέρα Ιωαννίκιο, τον γέροντα Ιωαννίκιο της Μονής Καδράχης και τον πατέρα Εμιλιανό. Ξέρασε κανένα, δεν ξέρω, όχι. Ευχαριστούμε και πάρα πολύ την κυρία Θεοδότα Τότσι που μας παραχωρεί τον χώρο, μας φιλοξενεί εδώ πέρα, σε αυτόν τον όμορφο χώρο. Θα ήθελα να απευθύνω ένα χαιρετισμό ο βουλευτής της Φλόρινας, ο κύριος Γιάννης Αντωνιάδης. Κύριε Πρόεδρε, Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας, κυρίες και κύριοι, καταρχάς καλημέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους. Να εκφράσω τη χαρά μου που βρίσκομαι σε μια τέτοια σημαντική στιγμή για τον Σύλλογο αλλά και για όλους τους συλλόγους, γιατί πάντα η Κοπή της Βασιλόπιτας σηματοδοτεί μια νέα αρχή. Μια νέα αρχή πιο ελπιδοφόρα και εννοείται πιο παραγωγική και πιο δημιουργική. Θέλω λοιπόν σήμερα είναι μια ημέρα γιορτής και ευχών. Καταρχάς να συγχαρώ τον Πρόεδρο και τα μέλη της Διοίκησης για μια σειρά δραστηριοτήτων και πρωτοβουλειών της απερχόμενης χρονιάς. Εννοείται ότι όπου μπορούμε να βοηθήσουμε, κύριε Πρόεδρε, θα είμαστε συνοδοιπόροι και ειδικά και ειδικά. Και με αυτά τα ολίγα να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά, καλή χρονιά, με υγεία, αγάπη, αλληλεγγύη και εννοείται επιτυχίες προσωπικές, οικογενειακές και ό,τι καλύτερο στον καθένα. Να είστε καλά, καλή χρονιά. Καλημέρα σας. Μετά από 2 χρόνια που η πανδημία μας στέρισε την κανονικότητα και την κοινωνικότητά μας, με ιδιαίτερη τιμή βρίσκομαι σήμερα ανάμεσά σας στην Κοπή της Βασιλόπιθας σας και στην έναρξη των καινούριων των νέων πνευματικών σας δράσεων για το 2023. Τα μοναστήρια, εκτός από τόπο ησυχασμού και προσευχής, είναι και ο φάρος που φωτίζει τα σκοτάδια στη ζωή των ανθρώπων και μας προσφέρουν ένα καλό καταφύγιο σωτηρίας μας. Ο Σύλλογός σας είναι από τους πιο δραστήριους λόγους της περιοχής μας, στέλνοντας μηνύματα πίστης, αλληλεγγύης, αφοσίωσης, ελπίδας και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος ως δήμαρχος που η έδρα σας είναι εδώ. Εύχομαι σε όλους, υπό τη σκέπη βέβαια πάντα της Παναγίας μας, δημιουργική, ευλογημένη χρονιά, με υγεία, ελπίδα, αισιοδοξία και ειρήνη. Να είστε καλά, χρόνια πολλά. Πριν έρθουν οι πατέρες να γιάσουν για την Βασιλόπιθα, να πω παράληψή μου, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Πέκα Θεοπίστη, δεν παρευρίσκεται κοντά μας, έστειλε χαιρετήσει την εκδήλωσή μας, γιατί έχει κάποιες κοινοβουλευτικές εκκρεμότητες. Και ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Σωτήρης Βόρδου, είναι ασθενής και χαιρετίζει και αυτό την εκδήλωσή μας. Μου έστειλε μήνυμα ότι και θα μπορέσει να παρακολουθεί. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη στήριξή τους, αλλά και για τον χαιρετισμό στην εκδήλωσή μας. Πατέρα Ιωαννίκη, αν θέλετε, πατέρα Εμιλιανό, ελάτε.
τον Χριστός δεξαμένη το λόγο σου, διού Θεοπρεπώς εδογμάτισας την φύση των όντων ετράνωσας, τα των ανθρώπων ήθηκατε κόσμισας, βασίλειον ιεράτευμα. Πάτερ όσοι ε Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μεγα έλεος. Λέησον ημάς ο Θεός και το μεγα έλεος, το μεθάσιο που άκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Θεοκλήτου και πάσιν Χριστό ημών αδερφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διόμεθα υπέρ ελέος ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, διαφυλάξεως, συγχώρησεως και αφέσεως των αμαρτιών, των μελών του Συλλόγου τούτου, του Προεδρείου και πάντων, των ενδιαφερομένων εν το Σύλλογο τούτου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ο Κελήμου και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχης και στην δόξα να αναπέμπω με τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και έγκυ στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Το Κυρίου Δεηθώμεν. Κύριε Λέησον. Κύριε Θεός ημών ο καιρούς και χρόνος εν τη διέξουσια θέμενος και τη ζωή ημών ισχύρας των διακρατών, επάκουσον ημών δεωμένος εν τη ευσή μου ημέρα τάφτη, επί τη εισόδο ημών εις τον αιώνα είναι αυτό της Χριστότητός σου και ευλόγησον τους πλακούντας τούτους, τους προσπερωμένους εις δόξαν σύν και τιμήν του Εναγής Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας της Καπαδοκίας. Επίλωσον μεγαλόδωρο εξ ουρανού Αγίου και κατάρτισον εφημάς τούστε τα δώρα ταύτα ετερπίσαντας και τους εξαρτώνοντα λαμβάνοντας τα σουρανίας δωρεά σου, ότι εμείς λυπήκαμε το ζώο τη Θεό εις τους αιώνας. Ευλόγησαν τις εισόδους και εξόδους ημών, πλήθωναν να αγαθεί στην ζωή ημών και κατεύθυνουν τα διαβήματα ημών προς εργασία των Θείων σου εντολών, ότι ούκα πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος. Πρεσβείες Παναχράντου σου Μητρός, τον Αγίος Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου και του Οσίου Πατρός ημών Παϊσίου του Αγιορείτου και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε εμάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Να πούμε στο σημείο αυτό ότι ο σύλλογός σας με τη δράση που έχει, έχει βαφτιστεί από τον Μητροπολίτη μας, τον Πατέρα Θεόκλητο, και μάλιστα ο Πατήρ Θεόκλητος συμπλήρωσε ότι δεν είστε μόνο φίλοι του Αγίου Όρους, αλλά και φίλοι των μονών της Μητροπόλεως Φλωρίνης. Αυτό σας έχει σημείο. Βεβαίως, βεβαίως. Σαφώς και τα γνωρίζουμε όλα και έχετε βγάλει και ένα πάρα πολύ διακριτικό ημερολόγιο. Μπράβο, μπράβο.